Μιχάλη, όπως ξεκίνησα και με τον συνονόματό σου τον Κουμί, 4-0. Είναι ένα ξεκίνημα το οποίο περιμένατε? Εντάξει, ξέρουμε ότι θα χάσουμε. Ξέρουμε ότι θα υπάρχουν φορές που δεν θα παίξουμε καλά. Η ουσία είναι ότι εγώ αυτό που κοιτάω είναι ότι είμαστε ομάδα. Βλέπεις μια αντίδραση στον πάγκο, είναι όλοι μαζί, αυτό έχει σημασία. Το θα χάσουμε, θα κερδίσουμε, είναι μέσα στον αθλητισμό, γι' αυτό είναι ωραίο και το μπάσκετ και ο αθλητισμός γενικά. Αν περίμενα το 4-0 με βάση την εικόνα που έχω εγώ στις προπονήσεις, ναι, εννοείται. Είναι όμως κάτι το οποίο χτίζουμε. Είμαστε στην αρχή της περίοδου ακόμα, έχουμε πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Τα συγχαρητήρια μόνο στα παιδιά. Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο. Εγώ μόνο τους φωνάζω, τίποτα άλλο. Όταν προηγηθήκατε 19 πόντους και είδατε μια φορά να πέφτει μέχρι και τους 4, το φοβήθηκες εκεί σε κάποια φάση? Όχι, είναι λογικό. Είναι λογικό. Καταρχήν, παίζαμε απέναντι σε μια ομάδα που πέρσι χάσαμε 3 φορές. Είχαμε μια πολύ κακή παράδοση. Σήμερα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Είχε καλή αντίδραση όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Αλλά και εμείς δεν πανικοβληθήκαμε σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια ή πέρσι που χάναμε κάποιες διαφορές και χάναμε και το παιχνίδι. Αυτό δείχνει την ποιότητα των παιδιών, το πόσο έχουν δουλέψει, το πόσο σκληροί είναι μέσα στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχουμε πάλι πολύ καλά τις βάσεις μας και το θέμα είναι να χτίζουμε πάνω σε αυτές. Είναι φανερό ότι η επιλογή των τριών ξένων από σένα, αλλά και την ομάδα των σκάουτερ που έχεις στην Ένωση, είναι εξαιρετική. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια. Ωστόσο, αυτό που κάνει την Ένωση να ξεχωρίζει μέχρι στιγμής και όπως είχα πει και νωρίτερα στον Μιχάλη, είναι το βάθος του πάγκου και η συνεισφορά των Κυπρίων. Αυτός είναι ο σκοπός. Από πέρσι παίζανε τα παιδιά οι Κύπροι. Φέτος έχουμε περισσότερες προσθήκες, περισσότερα παιδιά έχουν καταλάβει και τη φιλοσοφία τη δικιά μου, τι θέλω από αυτούς. Και είμαι από αυτούς που όποιος δουλεύει παίζει. Δηλαδή, αν δεν παίξει καλά, παραδείγματος χάρη ο Ντέιλαν, δεν θα παίξει, θα παίξει κάποιος που θα παίξει καλά. Η ουσία είναι πάντα η ομάδα. Η ομάδα κερδίζει, εγώ χάνω. Έτσι είμαστε. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί όλοι όσοι είναι δίπλα στην ομάδα, και οι παίχτες και οι προπονητές, η βοηθή μου και η διοίκηση είναι δίπλα στην ομάδα. Είμαστε μια οικογένεια. Και περνάμε καλά, έχουμε πλάκα σε αυτό που κάνουμε και νομίζω ότι αυτό είναι και το μυστικό μας. Και το επόμενη μέρα ένα μήνυμα προς τον κόσμο του Παραλιμνίου που θα ήθελε να γεμίσει το γήπεδο. Ναι. Δεν έχουμε κανένα παράπονο από τον κόσμο του Παραλιμνίου, είναι συνέχεια δίπλα μας. Εμείς προσπαθούμε κάθε φορά από τις προπονήσεις και στα παιχνίδια να κερδίζουμε. Και έτσι όταν θα περάσει όλο αυτό που μαστίζει το πλανήτη, θα ξανάρθουν πάλι στο γήπεδο όπως ήταν και πέρσι. Και εμείς αυτό που θέλουμε να τους δώσουμε χαρά. Να έχουν το γήπεδο και να περνάνε καλά, να βλέπουν την ομάδα να παίζει ωραίο μπάσκετ. Το αν θα κερδίσουμε ή όχι, όλοι θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά ξέρουμε ότι θα χάσουμε κιόλας κάποια στιγμή. Η ουσία είναι όμως ότι να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Η πόλη είναι πολύ σημαντικό για την πόλη να ακούγεται, να φαίνεται και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια. Επίσης, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.